ξεκινήσουμε μια ξεχωριστή σύνδεση, όπως σας έχει συνηθίσει η Κρήτη σήμερα. Θα πάμε στο Μόναχο, καθώς εκεί υπάρχει ένας Έλληνας δημοτικός σύμβουλος, συγκεκριμένα στο Δήμο Χαρ στο Μόναχο, ο οποίος και θα μας μεταφέρει το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στις τάξεις των Ελλήνων της Γερμανίας και τι σχεδιάζουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ένα ξεχωριστό θέμα, μια ξεχωριστή προσέγγιση. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Είναι ο κύριος Απόστολος Κότσης. Την καλησπέρα μας, κύριε καλησπέρα. Κότση. Καλησπέρα από το Ελλήνα στο Μόναχο. Καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Για πείτε μας αρχικά πού βρίσκεστε. Βρίσκομαι μπροστά στο Δημαρχείο της πόλης του Μονάχου, το οποίο έχει ετοιμαστεί να γιορτάσει τα 864 χρόνια από την ίδρυσή του. Αύριο είναι μια ημέρα ξεχωριστή για το Μόναχο. Ηλιόλουστη, όπως και σήμερα θα είναι, και γιορτάζουμε 864 χρόνια από την ίδρυση της πόλης. Οπότε εορταστικό το κλίμα, όμορφο το κλίμα, με τους κατοίκους εκεί να ετοιμάζουν και βέβαια τις αρχές, να ετοιμάζουν εορτασμούς, εκδηλώσεις. Πολύ σωστά. Και ο ρόλος ενός Έλληνα αυτοδιοικητικού εκεί ποιος είναι, πόσο σπουδαίος είναι? Είναι σπουδαίος. Όσο να έχει, παίρνεις αποφάσεις, λαμβάνεις μέρος σε αποφάσεις που παίρνονται ό,τι έχει να κάνει με τον Δήμο. Σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο κατατεθεί, σε οποιαδήποτε πρόταση γίνει, έχεις ψήφο μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι συνολικά ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ποιος είναι? Για πείτε μας λίγο. Εξαρτάται την περιοχή. Στην περιοχή που είμαι εγώ στο Χάρ είναι 30 αυτή τη στιγμή. Έχουμε 30.000 κατοίκους, οπότε δικαιούμαστε 30 δημοτικούς συμβούλους. Το Μόναχο είναι πολύ περισσότεροι φυσικά. Μάλιστα. Αναφορικά τώρα με το κλίμα στις τάξεις των Ελλήνων εκεί της περιοχής, για πείτε μας λίγο, φαντάζομαι συνομιλείτε καθημερινά, έχετε επαφές, υπάρχει ομογένεια, σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν διακοπές και να κατέβουν προς Ελλάδα? Βέβαια. Μετά από 2 χρόνια πανδημίας και κλεισούρας, να το πω έτσι. Βέβαια. Πιστεύω ότι φέτος η Ελλάδα θα ξεπεράσει κάθε προσδοκία όσον αφορά τον τομέα του τουρισμού. Πέρα από τους Έλληνες βέβαια που σχεδιάζουν επιστροφή στην πατρίδα τουλάχιστον για 1-2 μήνες για να δουν τους δικούς τους και να επιστρέψουν στη Γερμανία, πηγαίνουμε περίφημα και με τη γερμανική αγορά. Και αυτό το οποίο, ξέρετε, προκύπτει και μέσα από το καθημερινό ρεπορτάζ που πραγματοποιούμε, είναι ότι τουλάχιστον με τη γερμανική αγορά ίσως δούμε εποχή νούμερα ποσοστά 19. Εγώ πιστεύω και παραπάνω. Ιδιαίτερα με τα προβλήματα τελευταία που έχουν συμβεί, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με την στάση της Τουρκίας, πιστεύω ότι η χώρα μας προσφέρει από τους πιο ασφαλείς προορισμούς για διακοπές. Εν τω μεταξύ μου έχει κάνει εντύπωση και τα δεκάδες ρεπορτάζ του γερμανικού τύπου, είτε μιλάμε για εφημερίδες, είτε μιλάμε για ιστοτόπους, με επίκεντρο, ρεπορτάζ με επίκεντρο ελληνικούς προορισμούς, νησιά του Αιγαίου, σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση υπάρχει και ένα αφιέρωμα. Ναι, ναι, αυτό ισχύει, όντως. Έχει γίνει μεγάλη διαφήμιση, πιστεύω όμως ότι εδώ έχουν συνεισφέρει όλοι, ο ΕΟΤ από την πλευρά του, η Ελλάδα, όλοι οι Έλληνες, η διαφήμιση που έχει γίνει. Μην ξεχνάτε, η Ελλάδα είναι ένας προορισμός, είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι κοντά σχετικά στη Γερμανία. Μπορεί να έρθει και με το αυτοκίνητο, άλλος έχει πολλές επιλογές. Και όντως η διαφήμιση που έχει γίνει, ανέκαθεν γνωστή η Ελλάδα, αλλά πιστεύω φέτος μετά την πανδημία θα υπάρχουν τρομερά νούμερα επισκεψιμότητας. Μάλιστα. Πόσοι Έλληνες είναι εκεί στο Δήμο σας, στην περιοχή σας? Στο δικό μου Δήμο είναι κοντά στα 200 άτομα. Στο Μόναχο είναι πάνω από 25.000. Μάλιστα. Στις αυριανές εκδηλώσεις, με αφορμή για την επέτειο που έχετε, συμμετέχουν και Έλληνες? Συμμετέχουν και ελληνικοί σύλλογοι, ναι. Θα γίνει μια παρέλαση και έχουν δηλώσει συμμετοχή αρκετοί ελληνικοί σύλλογοι. Μάλιστα. Ελλάδα θα κατέβετε εσείς? Κατεβαίνω 29 Αυγούστου. Περιοχή? Περιοχή θα πάω φέτος Αλεξανδρούπολη. Α, με το καλό να τα πούμε λοιπόν και από την Ελλάδα. Να είστε καλά. Όχι μόνο από το εξωτερικό. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά επίσης. Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.